Νούμερο 5. Αγγελίνα Ματαλιωτάκη. Δεν συμφωνούμε απαραίτητα με τις στιλιστικές της επιλογές, ούτε με τον τρόπο που βάφεται. Όμως η ομορφιά του ποτέ κοριτσιού του Θεού, εντελώς ελληνική και ταυτόχρονα βρυαζιλιάνικη, είναι συγκλονιστική. Προσοχή, δεν μιλάμε για φωτογένεια, αλλά για ομορφιά. Αυθεντική, ανώθευτη. Γιατί η πυραιώτης Αγγελίνα, που όντως δεν αξιοποιεί τα κάλλη της μέχρι τώρα σωστά, είναι από τις γυναίκες που είναι οι πιο ωραίες από ποτέ όταν ξυπνούν. Όταν δηλαδή είναι άβαυτες, απλές και απέριτες. Νούμερο 4. Δόκισσα Νομικού. Όχι, την ομορφιά της δεν την έχουμε συνηθίσει ακόμα. Και όντως κάθε χρονιά μας επιφυλάζει και άλλες εκπλήξεις. Ωστόσο είναι μοναδική στη λίστα που έχει περάσει από γραφείο πλαστικού χειρουργού, χωρίς πραγματικά ποτέ να καταλάβει κανείς το γιατί. Και αυτό τη στερεί την πρώτη θέση που κατά πολλούς θα έπρεπε να καταλάβει δικαιωματικά. Νούμερο 3. Ιουστίνη Αλεξανδροπούλου. Στα 18 της, η Ελληνογαλλίδα Τζάστιν με ύψος 1,81 εκατοστά και εγκληματικές αναλογίες 90-62-89, είναι δεδομένο ότι θα κάνει γκράντε καριέρα στο modeling σε διεθνές πάντα επίπεδο, έχοντας ήδη κερδίσει τον γαλλικό διαγωνισμό Elite Model of the Year. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Νούμερο 1. Βασιλιάνα. Το πιο πιθανό είναι να ακούς για πρώτη φορά το όνομά της. Όμως οι άνθρωποι του χώρου της μόδας την πίστευαν και την περίμεναν να ηλικιωθεί από τότε που ήταν 14 ετών. Ένα ραγδαίο ανερχόμενο μοντέλο με βασιλικό όνομα, ύψος 1,75, διαστάσεις 81-59-88 και ένα ψεγάδια στο πρόσωπο το οποίο κοσμούν δύο υπέροχα πράσινα μάτια. Νούμερο 1. Βασιλιάνα. Το πιο πιθανό είναι να ακούς για πρώτη φορά το όνομά της. Όμως οι άνθρωποι του χώρου της μόδας την πίστευαν και την περίμεναν να ηλικιωθεί από τότε που ήταν 14 ετών. Ένα ραγδαίο ανερχόμενο μοντέλο με βασιλικό όνομα, ύψος 1,75, διαστάσεις 81-59-88 και ένα ψεγάδια στο πρόσωπο το οποίο κοσμούν δύο υπέροχα πράσινα μάτια.